πούμε στο... στον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, ναι. Μια στιγμή να δούμε τον Πατούλη, τον δήμαρχο. Είναι και γιατρός εκτός από δήμαρχος. Ναι, διπλό, τριπλό, τετραπλές ιδιότητες πια. Ναι, μόνο φίλος μας να είναι, να μην το χρειαστούμε. Πάνω απ' όλα είμαι φίλος σας. Ως γιατρό να μην σε χρειαστούμε, ως φίλος καλός είσαι. Δεν έχουμε φίλους δεξιούς. Αμα αυτό έτσι, πάλι που το πας. Τελείωσε. Εγώ, μένα το κόμμα μου είναι η αυτοδιοίκηση και θα έπρεπε εσύ... Τότε είσαι φίλος. Τότε είσαι κολλητός μας. Εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως. Έλα, δήμαρχε, τι έχεις κάνει εκεί πέρα, τι θα γυρίσαμε στην ανταλλακτική οικονομία. Λοιπόν, και, καταρχήν πρέπει να το ξέρετε πολύ καλά, η αυτοδιοίκηση έχει δώσει το δικό της στίγμα, το Μαρούσι έχει δώσει το δικό της στίγμα. Θα έλεγα λοιπόν σε αυτή την ηφαισιακή Ελλάδα των 7 ετών ύφεσης, η αυτοδιοίκηση απάντησε. Δημιούργησε τις κοινωνικές δομές, οι οποίες σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο κοινωνικό παντοπολείο ανταλλακτήριο του Δήμου Αμαρουσίου, όπου μπορώ να πω ότι κάθε μήνα 200 ανταλλαγές προϊόντων γίνονται από πολίτες προς πολίτες, είτε λέγονται ηλεκτρικά είδη, είτε λέγονται έπιπλα, είτε λέγεται οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Μέχρι αυτή τη στιγμή γίνανε 5 βαφτίσεις ατόμων που υπήρχαν ζητήματα οικονομίας και βρήκαν τα βαφτιστικά και όλα τα είδη που χρειαζόντουσαν. Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει και θα έλεγα ότι αυτή η διάθεση προσφοράς έχει εκπαιδευτεί, αν μπορεί να υπάρξει τέτοια λέξη, δηλαδή πάνω στο ζήτημα αυτό της αλληλεγγύης, και ο ένας προσφέρει στον άλλο. Θα έλεγα μάλιστα μέσα και από την Τράπεζα Χρόνου προσφέρονται και υπηρεσίες. Δηλαδή, ναι, η Τράπεζα Χρόνου είναι κάτι που είναι ενδιαφέρον. Ναι, μία κυρία πηγαίνει και σιδερώνει σε μία γιαγιάκα που δεν μπορεί να σιδερώσει. Κάποιος ο οποίος ξέρει ξένη γλώσσα μπορεί και προσφέρει αυτό το είδος σε κάποιον άλλο που μπορεί να του φτιάξει τη βρύση γιατί είναι υδραυλικός. Θα έλεγα αυτές οι διαδικασίες έχουν γίνει μέσα από μία μεγάλη προσπάθεια των υπηρεσιών μας, των κοινωνικών μας λειτουργών, των ανθρώπων που είναι εδώ της προσφοράς. Και δηλαδή, δήμαρχε, τώρα τι έρχεται ο άλλος εδώ και διαλέγει, τι φέρνει μερικά και διαλέγει κάποια άλλα, έτσι είναι η διαδικασία, ναι, η απλή. Καταρχήν υπάρχουν οι χορηγοί οι οποίοι φέρνουν πράγματα ολοκένουργια και τα προσφέρουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταγραφεί. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη κάποιος άλλαξε μια ηλεκτρική κουζίνα, δεν την πετά. Πηγαίνει άνθρωπός μας, την βλέπει αυτή που είναι να αλλάξει. Και αν είναι κατάλληλη, να, αν είναι κατάλληλη, αν μπορούμε να τη φτιάξουμε, τη δίνουμε σε κάποιον που μας έχει ζητήσει, εάν ναι, υπάρχει ηλεκτρική κουζίνα. Μπράβο. Έπιπλα. Ήδη διάφορη περιπτώση που χρειάζεται ένα παιδικό δωμάτιο. Ήδη έχουμε παντρώσει πολλά παιδικά δωμάτια νέων ανθρώπων που ήρθαν στο Μαρούσι μας. Δεν είχαν οι γονείς να το προσφέρουν και εμείς τους το επενδύσαμε. Θέλω να πω ότι αυτό είναι μια έναη πλέον κατάσταση η οποία δίνει και αν θέλετε την φιλοδοξία αλλά και την αισιοδοξία ότι η Ελλάδα εκτός το ότι κρατιέται πλέον, το μόνο που χρειάζεται είναι η αισιοδοξία της ανάπτυξης. Πού είναι το, πού είναι ρε παιδί, μήπως θέλει κάποιος να περάσει να δει, να... αλλιώς είναι να το δεις και μετά να... Αυτό βρίσκεται στην οδό Σουρή, στο Μαρούσι, και φυσικά εδώ πάντα βρίσκονται οι άνθρωποι που με αγάπη και εξηγούν και πολύ αυτό και ιδιαίτερη και προσφορά θα μπορέσουν να τους δώσουν τις όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε αυτήν την Ελλάδα της αλληλεγγύης είναι μια άλλη Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα του πραγματικού Έλληνα που προσπαθεί όχι μόνο στο προσφυγικό μεταναστευτικό που αγκάλιασε ανθρώπινα, αλλά προσπαθεί. Εντάξει, Δήμαρχε, άστο τώρα, διότι δηλαδή έχουμε και τα παιδιά εδώ που έχουν δώσει εξετάσεις και αγωνιούν. Λοιπόν, μπράβο. Έχει δίκιο πάντως. Χρειάζονται αυτές τις προτεραιότητες. Βέβαια, μην το συζητά. Κάθε επιτυχία στα παιδιά, έτσι, όλα τα παιδιά. Και βεβαίως να πω κάθε επιτυχία και για σας, γιατί σας θέλουμε κάθε πρωί να σας βλέπουμε. Μην ανησυχείς. Η φίλη μας τι κάνει. Η Μαρίνα. Ναι. Τριαμβεύει εκεί στην Πεύκη. Η κυρία Πατούλη είναι έχει... τώρα. Ναι. Η κυρία Πατούλη, ναι. 27, 28, 29 Μαΐου θα κάνει το φεστιβάλ παιδιού και τώρα τρέχει. Ωραία, άντε, όσο τρέχει, γιατί είσαι ήσυχος εσύ. Με το καλό, όσο τρέχεις απεινήσιμο. Ξέρεις, όταν έχει φεστιβάλ εκείνη έχω ησυχία εγώ. Τα ξέρουμε. Σημαίνει και το αντίθετο πάντως, εμάς μας έχει πει ότι τη σημαίνει το αντίθετο. Όσο τρέχεις εσύ έχει την ησυχία της εκείνη. Εντάξει, μια χαρά σε ευχαριστώ. Είσαι φίλος της Μαρίνας Γιώργο, γι' αυτό δεν λέω. Χαιρετούμε, χαιρετούμε. Καλημέρα, γεια σας, ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα ότι κάνουμε και συμπάνω. Βάλουμε...